Progress. Share. Rimasto là. Ωραία, για πείτε μου, βλέπετε τώρα την οθόνη. Ναι, τη βλέπουμε. Τέλεια. Πολύ ωραία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε όπως πάντα με την επίκληση. Δεν βλέπω, φοβάμαι ότι δεν το βλέπω εγώ. Μισό. Ναι, τώρα Δεν το βλέπω. είμαι οκ. Ναι, αργεί λίγο για κάποιο λόγο. Τώρα όμως θα πρέπει να δουλεύει κανονικά. Οκ, okay, ας ξεκινήσουμε λοιπόν όπως πάντα. Ανακλείσω και εγώ το βίντεο για να μην χαλάσει η σύνδεση. Σαχανά βαβατού, σαχανά ομπουνακτού, σαχαβίριαμ καραβαβαχαϊ, πετέτζασφινά βαδίταμας του μαβίτ πισαβαχαϊ. Ωμ. Σάντι, σάντι, σάντι. Ωμ. Σαρβέ βαβάντου σουκινάχα, Sarve santu niramayaha, Sarve badrani pasyantu, ma kaschidukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Ήθελα να καθοδηγεί ο Σουάμι κάθε μας λέξη, κάθε μας σκέψη, κάθε μας πράξη. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα. Μάλλον, όπως πάντα, ξεκινάμε μια ανασκόπηση των προηγούμενων. Την τελευταία φορά τελειώσαμε αισίως το πέμπτο κεφάλαιο, που ήταν στην πραγματικότητα το τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο που μίλαγε για τις πράξεις και τα έργα μέσα στον κόσμο. Ήταν ο Κάρμα Σενιάσα Γιόγκα. Και το βασικό μήνυμα του κεφαλαίου αυτού ήταν ότι ο Κάρμα Γιόγκα και ο Σανιάσα Γιόγκα είναι ένα και το αυτό. Δηλαδή, το βασικό δίλημα του Άρτζουνα, που μπορούμε να πούμε ότι ήταν το να φύγει και να παρνηθεί τον κόσμο και να πάει να κλειστεί σε μια σπηλιά, ή το να μείνει και να πολεμήσει κάνοντας το καθήκον του, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πράγμα. Και μάλιστα η αληθινή σανιάσα, του είπε ο Κρίσνα, είναι το να απαρνιέσαι την επιθυμία για τους καρπούς των έργων σου, την προσκόλληση στους καρπούς, όχι τα ίδια τα έργα, όχι την ίδια την εργασία ή την ίδια τη συμμετοχή μέσα στον κόσμο. Οπότε, κάρμα γιόγκα και σανιάσα γιόγκα είναι ακριβώς το ίδιο. Ο απαρνητής είναι αυτός που είναι ενεργός μέσα στον κόσμο, απλά ενεργεί χωρίς να προσκολάται στους καρπούς, χωρίς να θεωρεί ότι είναι αυτός ο ίδιος που ενεργεί. Όταν εδραιωθεί κανείς στον ανώτερο εαυτό, δεν προσκολάται στην εργασία που κάνει, οπότε δεν χρειάζεται να απαρνηθεί την ίδια την εργασία. Ένα τέτοιο άτομο δεν επιθυμεί ούτε και τους καρπούς των πράξεών του. Έχει απαλλαγεί από το αίσθημα ότι είναι ο ίδιος που πράττει ή που απολαμβάνει. Και συνοψίζοντας, ουσιαστικά αυτή η ίδια γνώση είναι αυτή που μεταφέρεται και από τα τρία κεφάλαια
του Karma Yoga, το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο. Λοιπόν, είναι αυτή η ουσία, λέει, η ουσία των τριών προηγούμενων κεφαλαίων του Karma Yoga, του Gnana Karma Sanyasa Yoga και του Karma Sanyasa Yoga, έτσι λέγονται αυτά τα τρία κεφάλαια, μπορεί να συνοψιστεί στο εξής. Εκείνος που έχει εδραιωθεί στη γνώση του εαυτού δεν δεσμεύεται ποτέ από τη δράση, επειδή δεν θεωρεί ότι ο ίδιος πράττει ή απολαμβάνει τη δράση αυτή. Γιατί γνωρίζει ότι μέσα από αυτόν ενεργεί ο εαυτός. Αυτός που δρά είναι ο εαυτός. Οπότε εκείνος ουσιαστικά παραδίδει το νου του, τη σκέψη του, τη βούλησή του, για να γίνει ένα εργαλείο στα χέρια του εαυτού. Και μπορεί κανείς να ρωτήσει, okay, αυτό το πετυχαίνει αυτός που έχει εδραιωθεί στη γνώση του εαυτού. Άρα μήπως, όπως ρώτησε και ο Άρτζουνα, μήπως έπρεπε πρώτα να διαλογιζόμαστε μέχρι να πετύχουμε τον εαυτό και μετά να μπούμε μέσα στη δράση. Αλλά όπως απαντήθηκε και σε αρκετές άλλες συναντήσεις σε αυτό το ερώτημα, είναι ότι η δράση μέσα στον κόσμο είναι απαραίτητη για να εξαγνιστεί ο νους, για να μπορέσεις να εδραιωθεί στη γνώση του εαυτού. Άρα αφενός μεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στον κόσμο για να εδραιωθεί στον εαυτό, αφετέρου δε όταν έχεις εδραιωθεί στον εαυτό μπορείς να συμμετέχεις μέσα στον κόσμο τέλεια, με τέλειο τρόπο, χωρίς προσκόλληση, χωρίς επιθυμίες, χωρίς το αίσθημα εγώ κάνω, εγώ απολαμβάνω. Γενικά το εγώ είναι αυτό που εξαλείφεται με τη γνώση του εαυτού και εξαλείφοντας το εγώ κατακτάται η γνώση του εαυτού. Είναι σαν ένας δρόμος που λειτουργεί και από τις δύο κατευθύνσεις. Είτε από όποια μεριά και αν ξεκινήσεις, φτάνεις στον ίδιο στόχο ουσιαστικά. Και έτσι μέχρι το πέμπτο κεφάλαιο ασχολείται με τη δράση. Από το έκτο και μέχρι το δωδέκατο περίπου ασχολείται πιο πολύ με την αυτό που ονομάζει ουπάσανα, το οποίο ουσιαστικά είναι σαν την προσήλωση, σαν τη λατρεία μιας μορφής του Θεού, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά και το διαλογισμό, γιατί είναι ουσιαστικά αυτή η άσκηση της σταθεροποίησης του νου. Και είναι το δεύτερο στάδιο. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι το κάρμα, που είναι να δράσει μέσα στον κόσμο, γιατί είπαμε ότι το κάρμα με τη σωστή στάση, με τη σωστή νοοτροπία εξαγνίζει τον άνθρωπο, εξαγνίζει τον νου. Όταν δράς δηλαδή για το καλό των άλλων, σκεφτόμενος ότι όλα τα κάνει ο Θεός μέσα από σένα, για τον Θεό μέσα στους άλλους, αυτό εξαγνίζει το νου. Αλλά δεν αρκεί ο νους να είναι αγνός, χρειάζεται να είναι και σταθερός για να μπορέσει να προχωρήσει προς την κατάκτηση της γνώσης του Μπράχμαν. Άρα η σταθερότητα έρχεται μέσα από την άσκηση του διαλογισμού και τη λατρεία. Ή τη λατρεία, μπορεί κάποιος να πει, ή διαζευτικό, ή να πει και τα δύο. Πάντως η σκέψη, η συνεχής διατήρηση της σκέψης σε ένα πράγμα, σε μια σκέψη, είναι η άσκηση που φέρνει τη σταθεροποίηση του νου, η οποία είναι το δεύτερο απαραίτητο βήμα για να κατακτήσουμε τη γνώση. Και έτσι τα επόμενα κεφάλαια εστιάζονται αρκετά σε αυτό. Στη σταθεροποίηση του νου μέσω του διαλογισμού και της λατρείας. Της λατρείας του Θεού. Γιατί είπαμε ότι και τα δύο αυτά φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Φέρουν ένα νου πολύ σταθερό. Και όπως λέει, δεν μπορείς να δεις το καθρέφτισμά σου σε μια λίμνη όπου το νερό είναι βρώμικο ή ταραγμένο.
Η δράση μέσα στον κόσμο καθαρίζει το νερό της λίμνης. Ο διαλογισμός και η λατρεία σταθεροποιούν το νερό, ακινητοποιούν το νερό. Οπότε ακινητοποιείται και ηρεμεί η επιφάνεια της λίμνης και έτσι, λέει το παράδειγμα αυτό, θα οδηγηθείς στο να μπορέσεις να δεις την αντανάκλασή σου πάνω στην επιφάνεια. Ξεκινώντας λοιπόν με το έκτο κεφάλαιο, για να μην μακρηγορώ, είναι ο Ντιάνα Γιόγκα. Και ο Ντιάνα Γιόγκα είναι ο γιόγκα του διαλογισμού. Ο Ντιάνα είναι ο διαλογισμός. Και είναι και ένα στάδιο στις Yoga Sutras του Πατανζάλι. Τώρα μου τα εμφανίζει, είναι όλα μαζί, γιατί δεν είναι σε full screen, αλλά δεν πειράζει. Οπότε θα ξεκινήσουμε με το πρώτο στίχο. Εκείνος που εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς να προσδοκά το αποτέλεσμα της πράξης του, αυτός είναι αληθινός απαρνητής και γιόγκη, και όχι εκείνος που απλώς απαρνείται την πειρά, τις θυσιαστικές τελετουργίες και τη δράση, τα καθήκοντα. Τώρα εδώ ξεκινάει πάλι κάνοντας ανακεφαλαίωση των προηγούμενων. Δηλαδή, όπως έχουμε πει, τα κεφάλαια όλα μεταξύ τους αλληλοεπικαλύπτονται. Και ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο, αν θυμάστε, είχαμε τελειώσει και ο Κρίσνα του μιλούσε για έναν άνθρωπο που κάνει διαλογισμό, ουσιαστικά αποσύρεται από τις αισθήσεις του, από τα εξωτερικά αντικείμενα και συγκεντρώνεται, ρυθμίζει την αναπνοή του και συγκεντρώνεται στο τρίτο μάτι, και είχαμε πει πολύ ωραία πράγματα για την αναπνοή. Άρα ουσιαστικά θα περίμενε κανείς ότι θα ξεκινήσει κατευθείαν να μιλάει για το διαλογισμό. Τώρα πάλι κάνει μια σύνοψη του τι είναι απαρνητής, που το έχουμε ήδη ξαναδεί στο πέμπτο κεφάλαιο. Οπότε βλέπουμε ότι όλα αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα με έναν τρόπο ώστε ξανά και ξανά να ακούς κάτι για να το εμπεδώσεις. Και ταυτόχρονα μου αρέσει πολύ αυτό που είχε πει ο Σάμι, ότι είναι ποταμός η Γκίτα. Το ένα κεφάλαιο ενώνεται με το προηγούμενο. Δεν είναι ξεχωριστά. Εκείνος λοιπόν που εκτελεί τα καθήκοντά του χωρίς να προσδοκά το αποτέλεσμα της πράξης του είναι ο αληθινός απαρνητής και ο γιόγκη. Και όχι εκείνος που απλώς απαρνείται την πυρά. Τώρα εδώ που μιλάει για την πυρά, τη φωτιά, εννοεί πρώτον αυτούς που, επειδή έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο διαλογισμό και έχουν αποσυρθεί στα δάση, αρνούνται να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε είδους τελετές, τελετουργίες, οι οποίες είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Ινδικής παράδοσης και παίζουν ρόλο στην πορεία των ανθρώπων, είτε όπως είδαμε, γιατί είναι μέσω της θυσίας, που οι θυσίες όλες γίνονται με προσφορές στη φωτιά, γιατί απευθύνονται στις θεότητες και απευθύνονται σε αυτές τις εκφάνσεις του Μπράχμα. Και ταυτόχρονα η φωτιά είναι και το μαγείρεμα. Δηλαδή, δύο πράγματα είναι στα οποία χρησιμοποιούμε φωτιά κατά κόρον, ή τέλος πάντων εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν τη φωτιά, οι θυσίες και οι τελετές, και το μαγείρεμα του φαγητού. Άρα, σου λέει, αυτοί οι γιόγκοι, οι οποίοι αρνούνται να συμμετέχουν και να προσφέρουν μέσα στην κοινωνία και ταυτόχρονα να μαγειρέψουν οι ίδιοι την τροφή τους, αλλά αφιερώνουν μια ζωή στην οποία ουσιαστικά είναι ζητιάνοι, είναι πέτες και αφιερώνονται μόνο στο διαλογισμό, δεν είναι αληθινοί απαρνητές.
δεν έχουν στα αλήθεια απαρνηθεί. Γιατί αυτοί που είναι πραγματικά απαρνητές συμμετέχουν σε όλα αυτά, τα κάνουν όλα αυτά, χωρίς όμως να προσδοκούν αποτελέσματα. Τα κάνουν σαν καθήκον. Ομοίως και τη δράση, τα καθήκοντά τους, δεν τα απαρνούνται. Του το ξανατονίζει λοιπόν εδώ ο Κρίσνα για να μην του αφήνει περιθώριο να ελπίζει ότι θα τον αφήσει να φύγει, να πάει σε κάποια σπηλιά. Και συνεχίζει λέγοντας «Μάθε ο γε του πάντου, Άρτζουνα, ότι γιόγκα είναι αυτό το οποίο ονομάζουν σανιάσα». Σανιάσα θα πει απάρνηση. Αληθινά, αν δεν απαλλαγεί κανείς από τις σκέψεις και τις επιθυμίες, δεν μπορεί ποτέ να γίνει γιόγκι. Άρα εδώ του λέει ουσιαστικά ότι το να πεις θα γίνω σανιάσι και θα πάω να απομονωθώ σε μια σπηλιά μέχρι να μου έρθει η φώτιση και τότε θα μπορώ να κάνω τα πάντα σωστά, να πολεμήσω σωστά, να ζήσω τη ζωή σωστά. Του λέει είναι λάθος, γιατί η αληθινή σανιάσα είναι η γιόγκα και η γιόγκα είναι να έχεις απαλλαγή από σκέψεις και επιθυμίες. Εσύ λοιπόν, του έχει πει και στο παρελθόν, δεν μπορείς να πας να απομονωθείς και να προσπαθήσεις να βυθιστείς σε διαλογισμό, γιατί ο νου σου είναι γεμάτο σκέψεις, όπως είναι και ολονών μας. Οπότε το να καθίσουμε κατευθείαν για διαλογισμό και να πούμε ότι αυτή θα είναι όλη και όλη η άσκησή μας, η προσπάθειά μας, είναι πολύ απιθανό να αποδώσει καρπούς. Είναι πιο πιθανό ότι θα τα παρατήσουμε βλέποντας ότι έχουμε ένα νου άστατο και απίθαρχο. Γι' αυτό είπαμε ότι πρώτα πρέπει να συνδυάζεται με τη δράση. Με την δράση που να γίνεται με το σωστό σκεπτικό. Με τη δράση ότι προσφέρω για τους άλλους, σκέφτομαι τους άλλους και στο τέλος δεν προσφέρω καν εγώ. Μέσα από μένα η ενέργεια που με κρατάει ζωντανό είναι ο ίδιος ο Θεός. Η ενέργεια που κρατάει τους άλλους ζωντανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Άρα συνεχώς ενεργώντας μέσα στον κόσμο και όντας δραστήριος μέσα στον κόσμο, αυτόν τον τρόπο, έτσι σιγά σιγά καταλαγιάζουν οι επιθυμίες και οι περιττές σκέψεις και καθίσταται ο νους ικανός να κάτσει για διαλογισμό. Γι' αυτό ξεκινάει με το κάρμα γιόγκα στα κεφάλαια, στις ομιλίες του ο Κρίσνα και μετά τον οδηγεί στο διαλογισμό. Γι' αυτό του λέει, αν δεν απαλλαγεί κανείς από τις σκέψεις, δεν μπορείς να γίνεις γιόγκι. Θέλοντας λοιπόν να πας κατευθείαν να το ρίξεις στο διαλογισμό, δεν πρόκειται να τα καταφέρεις, γιατί, όπως είπα, ο νους θα είναι γεμάτος σκέψεις και θα απογοητευτείς. Και επειδή εδώ μιλάει για τη γιόγκα, έχουν ήδη δοθεί τρεις ορισμοί. Δύο ορισμοί μέσα στην Bhagavad Gita για το τι είναι γιόγκα και ένας ορισμός στις σούτρες του Παταντζάλι, όπου ξεκινώντας από το πιο απλό μέχρι το πιο προχωρημένο, γιόγκι είσαι όταν ενεργείς με τέλειο τρόπο. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο, το είδαμε, ότι η γιόγκα είναι να κάνεις την κάθε σου πράξη με τελειότητα. Να ενεργείς στην εντέλεια. Το κάθε τι που κάνεις να το κάνεις τέλεια. Αυτό είναι γιόγκα. Αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο. Προχωρώντας ακόμα πιο προχωρημένα, πέραν του να κάνεις το κάθε τι τέλειο, έχει πει ο Πατάντζαλι, ο πολύ μεγάλος αυτός σοφός και ρούσι, έτσι τους λένε, ρίσι, αυτούς τους αρχαίους σοφούς της Ινδίας, ο οποίος είχε γράψει τις σούτρες της γιόγκα,
Αυτός είχε πει ότι η γιόγκα είναι η ακινητοποίηση των διακυμάνσεων του νου. Άρα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο από το να ενεργείς με τέλειο τρόπο. Να καταφέρεις να έχεις ένα νου που ο οποίος να μην έχει καθόλου διακυμάνσεις και να έχει μια απόλυτη ισορροπία σαν μια ήρεμη λίμνη. Και ακόμα πιο προχωρημένο είναι ή παρόμοιο με αυτό, είναι ο ορισμός που δίνει πάλι στο δεύτερο κεφάλαιο της Bhagavad Gita, ο Κρίσνα, που λέει ότι η ομοιόσταση και η αταραξία του νου καλείται γιόγκα. Δηλαδή η γιόγκα είναι και η ομοιόσταση που είπαμε ότι είναι να έχεις την ίδια στάση πάντα σε όλες τις καταστάσεις. Είτε σε θετικές, είτε σε αρνητικές, σε θετικά γεγονότα, σε αρνητικά γεγονότα, ευχάριστα ή δυσάρεστα, εσύ να έχεις μια όμοια στάση, έναν ατάραχο νου. Αυτό είναι το πιο προχωρημένο. Αυτός είναι ο πιο προχωρημένος ορισμός της γιόγκα. Άρα βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα η γιόγκα έχει πάρα πολύ να κάνει με την κατάσταση του νου. Η γιόγκα ή μάλλον ο γιόγκα, όπως είπαμε και άλλη φορά, το λέω σαν αρσενικό για να το ξεχωρίσουμε και από τη γιόγκα που διδάσκουν τα περισσότερα γυμναστήρια και οι σχολές γιόγκα στη Δύση. Γιατί μιλάμε για τον γιόγκα που, όπως έχουμε πει, σημαίνει ένωση, ζεύξη. Θέλεις ουσιαστικά να πετύχεις την ένωση με τον αληθινό εαυτό, με το Θεό. Αυτό είναι η γιόγκα, να ενωθείς. Άρα για να ενωθείς, πρέπει να ενεργείς με τέλειο τρόπο, να μην έχει διακυμάνσεις ο νου σου και να έχεις όμοια στάση σε όλες τις καταστάσεις, σε όλα τα συμβάντα. Συνεχίζοντας λοιπόν, λέει λοιπόν, για ένα πνευματικό αναζητητή που θέλει να κατακτήσει τον γιόγκα, η δράση λέγεται ότι είναι το μέσο. Για τον ίδιο αναζητητή, μετά την επίτευξη του γιόγκα, η απάρνηση λέγεται ότι είναι το μέσο. Άρα ουσιαστικά εδώ τι λέει, ότι ενώ όταν θέλεις να πετύχεις την ένωση με το Θεό που μόλις περιγράψαμε, πρέπει να περάσεις μέσα από τη δράση. Το είπαμε ήδη και τώρα πολλές φορές, το έχουμε πει και στο παρελθόν. Ο Κρίσνα του ζήτησε του Άρτζουνα ουσιαστικά να κάνει το καθήκον του και να μείνει μέσα στη δράση. Αλλά τη σωστή δράση, όχι τη δράση με κίνητρα ιδιωτελή. Η σωστή δράση είναι η ανιδιοτέλεια. Άρα, μένοντας μέσα στον κόσμο και ενεργώντας με ανιδιοτέλεια, θα κατακτήσεις το γιόγκα. Αφού το να κατακτήσεις το γιόγκα, τότε σου λέει συνέχισε με απάρνηση. Ακόμα και αφού έχεις κατακτήσει το γιόγκα, τι σημαίνει είπαμε απάρνηση? Να μην έχεις επιθυμία για αποτελέσματα. Ωστόσο, ακόμα και οι μεγάλοι δάσκαλοι που κατακτούν την φώτιση και την ένωση, δεν φεύγουν μετά τη φώτισή τους για να πάνε κάπου να απολαύσουν τη θεϊκή ευδαιμονία και την ισορροπία που βιώνουν, αλλά μένουν μέσα στον κόσμο και ενεργούν για το καλό των άλλων. Μένουν για να δείξουν τον δρόμο και στους άλλους. Γι' αυτό λέει ότι ακόμα και μετά την επίτευξη του γιόγκα, συνεχίζεις με απάρνηση να είσαι εδώ. Συνεχίζεις να ενεργείς. Απλά τότε πια ξέρεις ότι δεν ενεργείς εσύ. Τότε πια είσαι ένα απόλυτα παραδομένο εργαλείο. Και ο Σουάμι δίνει το δικό του προσωπικό παράδειγμα και λέει ότι κάνουμε τόσα πολλά project, ατελείωτα σχολεία, νοσοκομεία, προγράμματα προσφοράς πρωινού γεύματος σε σχολεία και ένα σωρό άλλα πράγματα, αμέτρητα πράγματα.
Και όλοι τον ρωτάνε, ας πούμε, πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Πώς τα εμπνέεσαι. Και λέει, επειδή δεν τα σκέφτομαι εγώ. Δηλαδή, απλά είμαι παρόν, είμαι διαθέσιμος και αυτό που χρειάζεται να γίνει, απλά μου παρουσιάζεται και λέγεται μέσα από μένα. Αλλά δεν ταυτίζομαι εγώ με αυτόν που το λέει. Δεν λέω ότι είναι δικιά μου ιδέα αυτή, η δικιά μου σκέψη, ή δικό μου project. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν θεωρώ ότι είναι δικό μου σαν άτομο, γι' αυτό το λόγο μπορώ και κοιμάμαι ήσυχα και ξυπνάω το πρωί γεμάτος ενέργεια και γεμάτος όρεξη να προχωρήσω με αυτά που πρέπει να γίνουν μέσα στη μέρα. Αυτή είναι η θαυμαστή κατάσταση του αυτοπραγματωμένου όντως, ο οποίος δεν έχει δικούς του σκοπούς, δεν έχει δικό του σχέδιο για τον κόσμο, αλλά είναι παραδομένο στο θεϊκό σχέδιο. Και ο Θεός τον χρησιμοποιεί για το μέγιστο καλό όλων των πλασμάτων. Μάλιστα λέει ένα στίχος από κάποιο άλλο κείμενο, δεν θυμάμαι τώρα, κάποια Ουπανισάδ, ότι εκεί που εμφανίζεται ο σοφός, ωφελούνται όλα τα πλάσματα όπως όταν έρχεται η άνοιξη. Όπως η άνοιξη, η εποχή της άνοιξης γεμίζει όλη τη φύση με λουλούδια, με νερά, με χαρά και ομορφιά, έτσι τα πάντα ανθίζουν γύρω από το φωτισμένο. Γιατί αυτός πραγματικά είναι σαν να ενσαρκώνει το Θεό, σαν να είναι ένα σώμα του Θεού. Όλοι είμαστε Θεός, όλα τα σώματα είναι του Θεού. Αλλά στα περισσότερα σώματα παρεμβάλλεται ο νους, ας πούμε, ή η άγνοια. Οπότε δεν επιτρέπει στο Θεό να κάνει τη βούλησή του καθαρά και αγνά. Γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται αγνός νους για να φωτιστείς, για να μπορέσει ο Θεός μέσα από σένα να ενεργήσει. Συνεχίζοντας να μιλάει για αυτό το άτομο, λέει ότι όταν κάποιος ούτε στην ικανοποίηση των αισθήσεων προσκολάται, ούτε στη δράση, και έχει απαρνηθεί κάθε σκέψη, ένα τέτοιο άτομο λέγεται ότι έχει υψωθεί στον γιόγκα. Δεν προσκολάται στην ικανοποίηση των αισθήσεων, ούτε προσκολάται στη δράση, παρόλο που είναι δραστήριος. Και άλλη φορά έχουμε πει, είναι συνεχώς δραστήριος. Κάνει αμέτρητα πράγματα μέσα στη μέρα. Αλλά ο λόγος που καταφέρνει και τα κάνει είναι ακριβώς επειδή δεν έχει προσκόλληση. Ακριβώς επειδή νιώθει ότι είναι ένα εργαλείο και είναι κάποιος άλλος που το κάνει μέσα από αυτόν. Και ακόμα και το φαγητό που τρώει και όλες τις αισθήσεις του, το κάνει για την επιβίωση του σώματος. Το κάνει γιατί πρέπει να διατηρηθεί το σώμα του. Δεν το κάνει για να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του, να τις εξητάρει, να τις κάνει πραγματικά να βιώσουν την απόλαυση, ας πούμε. Μπορεί να χαίρεται, ας πούμε, το καλό φαγητό, αλλά αναγνωρίζοντας ότι είναι νόστιμο. Όχι όμως ελπίζοντας ότι κάθε μέρα θα τρώει νόστιμο φαγητό. Και ταυτόχρονα έχει απαρνηθεί κάθε σκέψη δικιά του, δηλαδή οι σκέψεις που συνήθως σωθούνται από επιθυμίες. Αυτό το άτομο λοιπόν είναι ένα άτομο αυτοπραγματωμένο, είναι ένα άτομο που έχει βιώσει την ένωση, τον γιόγκα. Έχει υψωθεί στον γιόγκα. Και βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποιεί αυτό το ρήμα υψωθεί. Είναι μια ανάβαση, μια άνοδος, για την οποία έχουμε όλοι γεννηθεί και η οποία είναι ο στόχος όλων των ανθρώπων. Είναι να πάμε προς τα πάνω.
Και πώς πάμε προς τα πάνω, λέει, ο επόμενος στίχος είναι χαρακτηριστικός, πάρα πολύ σημαντικός στίχος της Γκίτα και λέει ότι πρέπει κανείς να ανεβάζει μόνος του, με το νου του, τον εαυτό του και να μην τον αφήνει να ξεπέφτει. Αληθινά, ο καθένας είναι ο φίλος όπως και ο εχθρός του εαυτού του. Αυτό είναι πολύ σημαντικός στίχος γιατί ουσιαστικά δείχνει και την ευθύνη που έχουμε όλοι και ταυτόχρονα τη δύναμη που έχουμε όλοι ανά πάσα στιγμή να ανεβάσουμε τον εαυτό μας ή ταυτόχρονα να τον κατεβάσουμε, να τον ρίξουμε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι. Πρέπει λοιπόν το καθήκον του καθενός είναι να ανεβάζει τον εαυτό του μόνος του, να τον βελτιώνει τον εαυτό του, κάνοντας σωστή χρήση του νου του. Και ποτέ να μην θεωρούμε ότι φταίνε οι άλλοι για ό,τι μας συμβαίνει. Ποτέ να μην ρίχνουμε, να μην αφήνουμε την ευθύνη της δικιάς μας κατάστασης ή της δικιάς μας προόδου στα χέρια των άλλων. Ούτε καν νοητικά, ας πούμε. Πάντα να ξέρουμε ότι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και οτιδήποτε και αν συμβαίνει γύρω μας, ότι έχουμε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να ανεβάσουμε τον εαυτό μας, να τον βελτιώσουμε και να τον κάνουμε καλύτερο. Και πώς μπορεί κανείς να το κάνει αυτό, θα μου πεις, μπορεί πραγματικά οι άλλοι γύρω μας να είναι κακοποιητικοί, μπορεί να είναι τρελοί, μπορεί να είναι άτομα πραγματικά τοξικά ή βλαβερά. Ένας τρόπος είναι να βλέπεις το κάθε τι σαν μάθημα. Το κάθε τι μας δίνει την ευκαιρία να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας. Λέει ότι υπάρχει ένα 10% των πραγμάτων που σου συμβαίνουν για τα οποία δεν έχεις καμία δυνατότητα να τα επηρεάσεις. Αλλά έχεις τη δυνατότητα να επηρεάσεις το υπόλοιπο 90%, ας πούμε, χοντρικά. Και πώς το επηρεάζεις? Το επηρεάζεις με τη στάση σου, το επηρεάζεις με τη σκέψη σου. Το επηρεάζεις με τον τρόπο που αντιδράς ή δεν αντιδράς ή ανταποκρίνεσαι. Άρα σε κάθε κατάσταση, όποια κατάσταση και αν είμαστε, και στις πολύ δύσκολες ακόμη, πάντα το πόσο θα ωφεληθούμε ή όχι από αυτό, ή το πόσο θα μας βλάψει η κάθε κατάσταση, είναι πάντα στα δικά μας χέρια. Και ο άλλος Σάντγκουρου, ο γνωστός Σάντγκουρου, λέει ότι επειδή κάποιος τον ρώτησε αν θυμώνει, αν τον στεναχωρούν οι άλλοι και τέτοια, λέει εγώ ποτέ δεν κάνω αυτό το λάθος να δώσω τα κλειδιά της ευτυχίας μου στα χέρια άλλων. Τα κρατάω πάντα για τον εαυτό μου. Εμίλια, σήκωσε το χέρι. Ναι, ευχαριστώ. Μια πολύ μικρή ερώτηση διευκρινιστική, επειδή λέει να ανεβάζει μόνος του τον εαυτό του. Φαντάζομαι εδώ διαχωρίζουμε τον εαυτό με έψιλον κεφαλαίο και τον εαυτό, ας πούμε, με έψιλον μικρό, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια. Να ανεβάζεις. Okay, αυτό. Ο εαυτός κεφαλαίο δεν ανεβοκατεβαίνει, είναι πάντα σταθερός. Αλλά ο εαυτός με μικρό που είναι, ας πούμε, αυτός το σύμπλεγμα που θεωρούμε εμείς σαν άτομο, αυτό βιώνει σκαμπανεβάσματα. Σου λέει λοιπόν αυτό τον εαυτό που έχεις εσύ σαν άτομο, τον ατομικό σου εαυτό, φρόντισε να τον ανεβάζεις με την προσπάθειά σου ουσιαστικά. Ένας άλλος τρόπος να μεταφράσεις αυτό το στίχο είναι με τη δικιά σου προσπάθεια.
βελτίωσε τον εαυτό σου, ανέβασε τον εαυτό σου. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο ακριβώς να αποδοθούν οι λέξεις, οι σανσκριτικές, στα αγγλικά και επίσης και στα ελληνικά και σε καποιαδήποτε γλώσσα. Ουσιαστικά μιλάει εδώ για την προσωπική προσπάθεια και την προσωπική ευθύνη του καθενός. Και σου λέει, εσύ έχεις τα κλειδιά και εσύ, σε σένα επαφίεται να κάνεις την προσπάθεια και να βελτιώσεις τον εαυτό σου. Και γι' αυτό το λόγο έχω και ένα κείμενο αμέσως μετά, ένα μικρό στίχο από τα Χρυσά Έπι, γιατί ακριβώς το ίδιο ή περίπου το ίδιο λένε οι Πυθαγόροι. Αλλά πριν το δούμε αυτό, να δούμε ένα τελευταίο στίχο για σήμερα, που συνεχίζει το ίδιο ουσιαστικά που μόλις είπε, ότι ο νους είναι ο καλύτερος φίλος για εκείνον που τον ελέγχει, αλλά για όποιον αποτυγχάνει να τον ελέγξει, γίνεται ο χειρότερος εχθρός. Ουσιαστικά είναι η δύναμη του νου, αυτή η τεράστια δύναμη. Και είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από το νου και να μην παίρνουμε κάθε μας σκέψη σαν δικιά μας. Να μην θεωρούμε ότι το κάθε τι που περνάει από το κεφάλι μας είναι δικό μας. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ, πολύ μεγάλο κλειδί όταν το ανακαλύψει ο άνθρωπος. Ότι οι σκέψεις του δεν είναι δικές του και ούτε είναι αυτός. Να μην ταυτιζόμαστε δηλαδή. Γι' αυτό είναι τεράστια άσκηση η παρατήρηση. Το νούμερο ένα, δηλαδή όταν ξεκινήσει κάποιος, ακόμα και στο διαλογισμό για να ξεκινήσεις πολλές φορές, μια πολύ, πολύ μεγάλη άσκηση είναι να παρατηρείς τη σκέψη σου. Φυσικά, στην αρχή, σε παρασέρουν, λες θα παρατηρήσω, αλλά μετά από 30 δευτερόλεπτα είσαι ήδη βυθισμένος σε κάποια πορεία σκέψης. Αλλά με εξάσκηση, μόλις το συνειδητοποιείς, λες, όπ, πάλι παρασύρθηκα, ξαναγυρίζω πίσω. Για να δω τι άλλο σκέφτομαι, για να δω ποια θα είναι η επόμενη σκέψη. Ακόμα και αυτό βοηθάει πολύ να μην ταυτιστείς την ώρα που θα πεις, για να δω ποια θα είναι η επόμενη σκέψη. Και έτσι εξασκείσαι σιγά σιγά να βλέπεις τη σκέψη σου από απόσταση, να μεγαλώνεις την απόσταση και να θεωρείς ότι όλα αυτά είναι σαν περαστικά σύννεφα. Πραγματικά, αν δεν πιαστείς από τη σκέψη και δεν βυθιστείς μέσα σε αυτήν, αλλά απλά την παρατηρήσεις από απόσταση, αυτή πάρα πολύ γρήγορα εξασθενεί και εξαφανίζεται, ακριβώς όπως τα σύννεφα. Γι' αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι σκέψεις δεν είναι δικές μας απαραίτητα. Πάρα πάρα πολύ λίγες σκέψεις μέσα στην ημέρα που κάνει ο μέσος άνθρωπος, ούτε 1% δεν είναι συνειδητές δικές του σκέψεις. Ούτε 1%. Και πότε θα έχουμε συνειδητές σκέψεις? Θα έχουμε όταν πραγματικά θα έχουμε γίνει η συνείδηση. Οπότε η συνείδηση θα σκέφτεται μέσα από μας. Γι' αυτό μιλάω τόση ώρα για τις σκέψεις, γιατί το στίχος μιλάει για το νου. Και ο νους είναι οι σκέψεις. Άμα δεν έχεις σκέψεις, ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει νους. Είναι απουσία νου. Γι' αυτό αυτός ο στίχος μιλάει για τον έλεγχο του νου και λέει ότι όταν τον ελέγχεις, άρα όταν τον κάνεις να κάνει τις σκέψεις που θέλεις, τις σωστές σκέψεις, τότε πραγματικά μπορεί να γίνει ο καλύτερός σου φίλος. Αυτό που λένε ότι ο νους είναι πολύ καλός υπηρέτης, αλλά πολύ κακό αφεντικό. Αυτό που παθαίνουμε οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι τον έχουμε κάνει αφεντικό. Και μας τρέχει όλους
δεξιά και αριστερά όπου νομίζει εκείνος. Αλλά ο νους από μόνος του δεν είναι σοφός, δεν έχει επίγνωση του τι πραγματικά είναι το καλύτερο για μας. Ο νους από μόνος του μπορεί να τρέχει συνεχώς σε μια ακόμα απόλαυση, σε κάτι που του κάνει να νιώθει ευχάριστα. Αυτό όμως δεν είναι ωφέλιμο για το άτομο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι τόσο σημαντικός ο έλεγχος του νου. Και η αποτάφτιση από τις σκέψεις, η αποτάφτιση από τις ιδέες, τις απόψεις, τις πεπιθήσεις, τις αντιλήψεις, τις γνώμες. Γιατί να ταυτίζομαι με κάποια γνώμη στην πραγματικότητα? Πόσα πράγματα μπορώ να πω ότι τα ξέρω με σιγουριά για να πω ότι αυτή η γνώμη είναι η δικιά μου γνώμη, ας πούμε, και πρέπει να την υπερασπιστώ πάση θυσία και να πείσω και τους άλλους. Για ποιο λόγο, αφού όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα σκέψεις, λόγια, πληροφορίες που κάποιος είπε, κάπου άκουσα. Στην πραγματικότητα τίποτα από όλα αυτά δεν είναι αληθινό, υπαρκτό, πέραν από τον παρατηρητή. Μόνο ο παρατηρητής είναι αληθινός και υπαρκτός και σε αυτόν πρέπει συνέχεια να επιστρέφω. Με αυτόν πρέπει συνέχεια να ταυτίζομαι, γιατί έτσι έρχομαι πιο κοντά στην αληθινή μου φύση, σε αυτό που πραγματικά είμαι. Αυτό είναι η όλη προσπάθεια του διαλογισμού. Η ταύτιση με τον παρατηρητή και με αυτό που πραγματικά είναι μέσα μας, ζωντανό, αληθινό. Αυτό που δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα υπόλοιπα να υπάρχουν. Αυτό που είναι αυτόφωτο. Είναι σαν την οθόνη του κινηματογράφου. Πάνω σε αυτό προβάλλεται ο κόσμος, πάνω σε αυτό προβάλλεται η ζωή και φαίνεται ότι είναι αληθινά όλα αυτά που είναι γύρω μας. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό είναι η οθόνη και αυτό επιτρέπει σε όλα τα άλλα να υπάρχουν. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να αποταυτιζόμαστε από τις σκέψεις. Να επιλέγουμε ποιες σκέψεις είναι ωφέλιμες και ποιες όχι. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά να μπαίνει ο νους μας υπό έλεγχο, να τυθασέβεται ο νους. Ώστε ακολουθώντας τις σωστές σκέψεις και κάνοντας τις σωστές πράξεις και κάνοντας τη σωστή άσκηση και τη σωστή δράση μέσα στον κόσμο, να οδηγηθούμε πραγματικά στο να γίνουμε τέλεια εργαλεία και να βιώσουμε την ένωση. Διαβάζοντας αυτούς τους δύο τελευταίους στίχους, μου ήρθαν στο νου τα χρυσά επί του Πυθαγόρα, από όπου θυμήθηκα ένα στίχο, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κείμενο αυτό. Δεν ξέρουμε αν είναι πραγματικά του Πυθαγόρα. Πάντως είναι ένα κείμενο που το διδάσκονταν οι Πυθαγόροι για πολλούς αιώνες. Και είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ μεγάλης αξίας κείμενο. Θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να το δούμε και ολόκληρο. Απλά στην προκειμένη περίπτωση μου φάνηκε ότι ταιριάζει αυτός ο στίχος που λέει ούτε το δε, εντάξει είναι επειδή συνεχίζει από προηγούμενη πρόταση, ούτε ύπνο απαλό στα μάτια σου να επιτρέπεις πριν τις ημερήσιες πράξεις τρεις φορές εξετάσεις. Πού ξέφυγα, τι έκανα, τι από όσα μου έπρεπε δεν έκανα. Αρχίζοντας δε από το πρώτο, να επεκτείνεσαι και στα μετέπειτα, για τα δειλά μεν που έπραξες να επιπλήτεσαι, για τα χρηστά να ευχαριστιέσαι. Δηλαδή,
οι Πυθαγόροι, εν πάση περιπτώσει, αν όχι ο ίδιος ο Πυθαγόρας, έδιναν αυτό σαν συμβουλή ότι πριν πας για ύπνο να κάνεις μια ανασκόπηση της ημέρας σου και να σκεφτείς τις πράξεις σου και να σκεφτείς πού ξέφυγα, τι έκανα που δεν ήταν σωστό και τι δεν έκανα από όσα έπρεπε να κάνω και με αυτόν τον τρόπο να, μάλιστα λέει, να επιπλήττεις τον εαυτό σου για τα λάθη και να τον επενείς για τα καλά. Με τον τρόπο αυτό να τον, ώστε την επόμενη μέρα να είσαι καλύτερος. Και κάτι παρόμοιο λέει και Σουάμι, δηλαδή φρόντιστε κάθε μέρα να τσεκάρετε. Ήμουν καλύτερος, καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου από ό,τι χτες. Αν πραγματικά με συνέπεια και ειλικρίνεια το κάνουμε αυτό, θα υπάρχει συνεχής βελτίωση στη ζωή μας και θα προοδεύουμε. Και μέσα μας υπάρχει το κριτήριο, δηλαδή δεν χρειάζεται να μας πει κάποιος. Υπάρχει, η συνείδησή μας μπορεί να μας πει αν ήταν 100% σωστό, 100% αγνό. Εμείς ξέρουμε βαθύτερα και καλύτερα από κάθε άλλον τα κίνητρά μας πίσω από το κάθε τι που κάναμε. Απλά είναι το θέμα της εξάσκησης το να ακούμε αυτή τη συνείδηση, αυτή τη φωνή της συνείδησης. Σήμερα δεν έχω πολλά περισσότερα να πω. Βασικά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχω να προσθέσω ένα τόνο σε αυτό το που, γιατί τώρα το είδα. Και να ρωτήσω αν θέλει κάποιος να πει κάτι, να σχολιάσει κάτι. Κανείς. Έλα, Εμίλια. Έτσι, πιο πολύ για την κουβέντα δηλαδή. Οφείλω να πω ότι ήταν πολύ όμορφο όλο. Δηλαδή, ξεκίνησες και έλεγες και πήγαινε και έρεε πολύ καλά. Δηλαδή, ήθελα να το σχολιάσω αυτό και μπράβο. Και μάλιστα, δηλαδή, αναρωτιόμουν να λέω, μα όντως μας είπε ότι, ας πούμε, ξέρεις, δεν πολύ είχε ετοιμάσει και κάτι. Δηλαδή, είχε περιεχόμενο, είχε ροή. Ήταν πολύ καλή η παρουσίαση σήμερα και σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Εγώ ήθελα να πω ότι πολλά από αυτά για το διαλογισμό τα έχω γνωρίσει ευτυχώς μέσα από το δάσκαλό μου, τον Όσο, που έτσι και αυτός δηλαδή χρησιμοποίησε την ίδια παρομοίωση με σένα περί, ξέρεις, συνέφων για τις σκέψεις και τα λοιπά και μου άρεσε πολύ που το ανέφερες, δηλαδή ήταν το ίδιο που έλεγε και αυτός. Και γενικά μου έχει φέρει πολύ καλή κατανόηση, ας πούμε, του τι εστί διαλογισμός και περί παρατήρηση σκέψεων και όλα αυτά. Οπότε, γενικά συμφωνώ με όλα αυτά. Δεν αισθάνομαι ότι έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερα, ίσως, εκτός αν προχωρήσει κουβέντα με κάποιο τρόπο. Αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα. Και αυτό με την αυτοεξέταση, φυσικά, εδώ που βλέπω του Πυθαγόρα, είναι εξαιρετικό και πολύ δυνατή άσκηση να την κάνουμε. Θεωρώ μπορεί να μας πάει πολύ βαθιά και πολύ μακριά. Ευχαριστούμε, Εμιλία. Ιωάννα. Εγώ για κάποιο λόγο νιώθω τώρα και προσπαθούσα να το σκεφτώ και λέω άσε καλύτερα να μην σχολιάσω κάτι για να το σκεφτώ λίγο πιο βαθιά, σε δεύτερη ανάγνωση, δηλαδή μήπως το παίρνω λίγο επιφανειακά. Παρ' όλα αυτά αποφάσισα να μοιραστώ τον προβληματισμό μου. Εγώ με αυτό το απόσπασμα που έχουμε τώρα μπροστά στην οθόνη από τον Πυθαγόρα, νιώθω μια αντίφαση. Ότι μου φαίνεται κάπως αντιφατικό. Μέχρι τώρα έχουμε μιλήσει εκτενώς για το πώς δεν πρέπει να ούτε να ευχαριστιέσαι με κάτι πολύ καλό, ούτε να δυσαρεστήσαι με κάτι κακό, ας πούμε, που έκανες, που είπες, μια κακιά σκέψη κτλ. Γιατί πρέπει να νιώθεις ότι αυτό που λέμε ότι δεν είσαι ο Πράτων. Ναι. Εδώ σου λέει να τα σκέφτεσαι και ανάλογα με το τι κρίνεις ότι έκανες,
να ευχαριστιέσαι, δηλαδή να νιώθεις χαρά για κάτι που έκανες, ή αντίθετα να νιώθεις, λύπη για κάτι που έκανες λάθος. Αυτό μου φαίνεται κάπως αντιφατικό. Σε σχέση με αυτά που λέμε τόσο καιρό στη μελέτη της Κίτα. Πολύ ωραία ερώτηση. Πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα, τι έχουμε πει όμως στην Κίτα. Για ποιο πράγμα δεν πρέπει να χαιρόμαστε ή να λυπόμαστε. Για αυτά που μας συμβαίνουν. Άρα είναι ένα πράγμα αυτά που μου συμβαίνουν, που είναι τα γεγονότα που μας φέρνει η ζωή, και άλλο πράγμα οι πράξεις δικές μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι σε ένα πνευματικό μονοπάτι και θέλει να βελτιωθεί, να γίνει καλύτερος, σημαίνει ότι οφείλει συνεχώς αυτό το εργαλείο του να το ακονίζει. Να το ακονίζει μέσα από την βελτίωση. Άρα αυτό που λέει ο Πυθαγόρας ουσιαστικά είναι ότι πρέπει να εξετάζεις τι έκανα λάθος και πιο πολύ, εντάξει, και εγώ ναι, δεν θα πω να επιπλήτεσαι, αλλά πραγματικά όταν κάνεις κάτι που βλάπτει τους άλλους, να φροντίζεις να βεβαιώνεις ότι δεν θα το ξανακάνεις, ότι να το πραγματικά να μετανοείς αυτό που λένε οι χριστιανοί μετάνοια, να αλλάζεις το νου σου. Και είτε με τον ήπιο τρόπο, είτε με τον σοβαρό τρόπο, να φροντίζεις να μην το επαναλαμβάνεις. Τώρα το τι θα σου συμβεί εξωτερικά, σε αυτό πρέπει να εξασκείς το να μην χαίρεσαι και να μην λυπάσαι ποτέ. Αλλά για αυτά που κάνεις εσύ ο ίδιος και στα οποία ακόμα δεν έχουμε γίνει τέλειοι, πολλές φορές κάνουμε και καλό, αλλά πολλές φορές κάνουμε και λάθη. Είναι σημαντικό τουλάχιστον να αναγνωρίζεις ότι έχω κάνει λάθος και πολλές φορές να πρέπει και να το διορθώσεις. Πολλές φορές να πρέπει να μιλήσεις με κάποιον που τον έχεις προσβάλλει, πληγώσει, στεναχωρήσει και να το διορθώνεις και μετά να φροντίζεις να μην το επαναλαμβάνεις. Άρα υπάρχει, πώς να το πω, στις δικές μας πράξεις πρέπει να ασκούμε έτσι αυστηρό έλεγχο. Γι' αυτό μιλάμε για έλεγχο του νου, για πειθαρχία, για όλα αυτά. Γιατί είναι σίγουρο ότι θα κάνουμε πάρα πολλά λάθη και τα λάθη δεν είναι λάθη αν πραγματικά μαθαίνουμε από αυτά με αυτόν τον τρόπο. Αν ασκούμε αυτό το ερώτημα εδώ του Πυθαγόρα και μαθαίνουμε από αυτά που κάναμε και λέμε όπα, εδώ ξέφυγα, εδώ την πάτησα, εδώ θύμωσα και είπα κάτι που δεν έπρεπε, θα φροντίσω να το διορθώσω και πραγματικά να μην το ξανακάνω. Και την άλλη φορά που θα ξαναξεφύγεις, πάλι να κρατηθείς περισσότερο ή να κάνεις κάποια μέθοδο που θα σε κάνει να γλιτώσεις από αυτό. Ή να βγεις έξω, ξέρω εγώ, να φύγεις από εκεί, να πεις, όπα, την τελευταία φορά το έκανα λάθος, να μην το ξανακάνω. Έτσι, εν πάση περιπτώσει, μπαίνουμε σε μια διαδικασία προόδου. Γιατί αν αποδεχόμαστε όλα όσα κάνουμε, είτε καλά είτε κακά, και θεωρούμε ότι τα κάνει ο Θεός μέσα από μας, άρα δεν τα κάνουμε εμείς, εκεί είναι λίγο που αρχίζει και μας ξεγελάει ο νους. Γιατί ουσιαστικά ο νους εξακολουθεί να κάνει κουμάντο, εξακολουθεί να είναι αφεντικό, και ο Θεός είναι απλά παρατηρητής, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει. Χρειάζεται πρώτα η πειθάρχηση του νου. Και αναγκαστικά η πειθάρχηση έχει αυτή τη διάκριση. Ήτανε οι πράξεις μου σωστές, ήτανε ωφέλιμες. Μήπως ήτανε
εγωιστικές, μήπως ήταν, ξέρω εγώ, είχαν μέσα θυμό ή αλαζονία. Συνεχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τους 6 εχθρούς που λέει η διδασκαλία. Λαγνία, θυμό, αλαζονία, απληστία, ζηλοφθονία και πιθανό να μου ξεφεύγει κι άλλος ένας. Αυτά λοιπόν, αν δεν είμαστε γιόγκοι και αν δεν είμαστε φωτισμένοι, όλοι λίγο πολύ τα έχουμε σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας και σε διαφορετικό βαθμό το καθένα. Αλλά όλοι ταλαιπωρούμαστε λίγο πολύ από αυτούς τους 6 εχθρούς. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα κάνουμε λάθη μες τη μέρα. Πολλά. Όσο ζούμε ακόμα σε αυτό το καθεστώς της άγνοιας εν μέρη, της άγνοιας του πραγματικού εαυτού. Οπότε είναι αναγκαστικό, είναι υποχρεωτικό μάλλον για μας να περάσουμε από αυτό το μονοπάτι και της αυτοεξέτασης και της αυτοβελτίωσης. Και να μην επαναπαυόμαστε ότι είμαστε, ας πούμε, έτοιμοι και τέλειοι όπως είμαστε. Ένας άλλος τρόπος που μου άρεσε πιο πολύ, πιο ήπιος, χωρίς την επίπληξη μέσα, γιατί και εμένα δεν μου αρέσει η επίπληξη. Μου άρεσε, όπως το είχε πει ένας δάσκαλος στο βουδισμό, που έλεγε ότι να ξέρετε ότι είστε τέλειοι, έτσι όπως είστε, αλλά με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αυτό μου φαίνεται ότι το λέει καλύτερα από όλους. Δηλαδή, αυτή τη δεδομένη στιγμή, okay, είμαι τέλειος. Ας μην υποφέρω από τύψεις, ενοχές και οτιδήποτε για αυτή τη στιγμή. Αλλά να φροντίσω την επόμενη στιγμή να είμαι καλύτερος, να κάνω κάτι καλύτερο από ό,τι έχω κάνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, αυτό μου ήρθε τώρα να σου απαντήσω. Κατάλαβες τη διαφορά, εν πάση περιπτώσει. Κατάλαβα και το τελευταίο που είπες σαν προσέγγιση, νομίζω ότι κάπως μου κάθεται λίγο καλύτερα. Ναι, και εμένα. Ναι, και εγώ λίγο έτσι μου κλώτσισε λίγο αυτό με την επίπληξη. Από την άλλη, και το να ευχαριστιέσαι έχοντας κάνει κάτι καλό, πάλι λίγο με προβλημάτισε στα πλαίσια αυτού που είπα πριν, να μην επαναλαμβάνομαι, ότι λιγάκι προσπαθούμε να έχουμε την κατεύθυνση, ας πούμε, να έχουμε το αίσθημα του μη πράττοντος. Ενώ εδώ το συγκεκριμένο απόσπασμα λέει ότι να παίρνεις ευχαρίστηση. Ενώ μέχρι τώρα έχουμε πει ότι να μην σκέφτεσαι το αποτέλεσμα της πράξης σου. Όπως και να έχει, με κάλυψε αρκετά η απάντησή σου. Είναι σαφές ότι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν σε όλους, θεωρώ κι εγώ. Ωραία, ναι. Ναι, σε αυτό που είπες στο δεύτερο κομμάτι δεν στάθηκα ιδιαίτερα. Κοίταξε, ναι, δεν νομίζω ότι έχει πολύ νόημα να κάνουμε συγκριτική παρουσίαση των κειμένων, αλλά πιο πολύ να κρατάμε την ουσία τους. Δηλαδή, όταν διαβάζεις οποιοδήποτε δάσκαλο και οποιοδήποτε κείμενο, να προσπαθείς να κρατήσεις τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά μέσα από αυτό να πει, τι είναι αυτό που μεταφέρει και θα σε ωφελήσει. Εδώ, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, να ευχαριστιέσαι. Πραγματικά, αν κάνεις ένα καλό έργο, μπορείς να πεις
Δόξα τω Θεώ. Είχα την τύχη και την ευλογία και την ικανότητα σήμερα να κάνω κάτι που ήταν καλό. Στην πραγματικότητα, εκεί είναι καλό να θυμηθείς ότι με τη χάρη του Θεού το έκανες. Ο Θεός το έκανε μέσα από σένα. Αλλά και πάλι και να το αφιερώσεις σε εκείνον. Δηλαδή να πεις ό,τι καλό έχω κάνει, εσύ το κάνεις. Αλλά και εκεί να χαρείς, ρε παιδί μου, πραγματικά. Μπορείς να χαρείς για το καλό που κάνεις. Γι' αυτό είναι η ζωή, για να χαιρόμαστε. Αλλά όχι αυτό. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, που είναι πολύ, πολύ ωραίο στην Κίτα και στο Σανάτανα Ντάρμα, ότι αναγνωρίζοντας ότι ο Θεός είναι αυτός που κάνει, γλιτώνουμε και από τον κίνδυνο του να αναπτύξουμε ένα μεγάλο εγώ και να φουσκώνει το εγώ, κοίτα τι έκανα, κοίτα πόσα καλά έχω κάνει, πόσα καλά έχω προσφέρει και όλα αυτά. Γιατί εκεί συνεχώς υπενθυμίζοντας ότι ο Θεός είναι αυτός που τα κάνει, διατηρείσαι ταπεινός, διατηρείσαι προσγειωμένος και έτσι του επιτρέπεις να κάνει κι άλλα. Γιατί άμα δει ο Θεός ότι όταν κάνεις καλά τα παίρνεις πάνω σου και όταν κάνεις κακά τα ρίχνεις στους άλλους όπως κάνει ο περισσότερος κόσμος, τότε θα πάψει να σε χρησιμοποιεί για εργαλείο, θα πάρει κανένα πιο διαθέσιμο και λιγότερο, ας πούμε, αυτόνομο ή εγωιστικό, να το πω έτσι. Αλλά οπωσδήποτε το καλό μας δίνει χαρά και μπορούμε να νιώθουμε ευγνωμοσύνη όταν κάνουμε καλό. Αυτά λοιπόν νομίζω για σήμερα. Δεν χρειάζεται να το τραβήξουμε άλλο. Αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, μπορούμε να ολοκληρώσουμε με την τελική προσευχή. Μπορώ να πω κάτι για πολύ λίγο? Ναι, βεβαίως. Ήθελα να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε στην Ιωάννα. Ήταν έτσι πολύ εύγλωτη και, πώς να το πω, και εύστοχη και ξεκάθαρη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ιωάννα για την ερώτηση, γιατί κάνοντας αυτή την ερώτηση βγήκε μια πολύ ωραία απάντηση και ένας πολύ ωραίος διάλογος και κάποιες διευκρινήσεις. Οπότε ήταν και αυτό πολύ, θεωρώ πολύ χρήσιμο, ας πούμε, που τέθηκε το ερώτημα. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να παρατηρήσω. Ευχαριστούμε, Έμιλη. Προσπαθώ. Να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι οι ομιλίες ή οι απαντήσεις που δίνονται μέσα από μένα είναι δικές μου. Προσπαθώ όσο μπορώ να, πριν από τις συναντήσεις μας, να αδειάζω από τον εαυτό μου, γιατί πραγματικά αν δω το Βαγγέλη σαν Βαγγέλη και έτσι όπως με ξέρετε πολλοί από εσάς και πολλοί δικοί μου άνθρωποι μπορεί να πούν πώς, ας πούμε, αυτό το άτομο τα σκέφτεται αυτά ή πώς τα... Αλλά πραγματικά δεν θεωρώ ότι τα σκέφτομαι εγώ. Θεωρώ, ζητάω να χρησιμοποιεί το στόμα μου και το σώμα μου ο δάσκαλος και αφήνομαι στο να λεχθεί ό,τι είναι σωστό. Πολλές φορές όμως είμαι βέβαιος ότι δεν το έχω πετύχει και πολλές φορές σίγουρα έχει μπει στη μέση ο νους μου, ο εγωισμός μου ή δεν ξέρω τι. Και μου βγαίνει να ζητήσω και συγγνώμη για τις περιπτώσεις που ίσως η παρουσίασή μου ή η απάντησή μου ήταν κατώτερη των περιστάσεων και κατώτερη ενός τέτοιου κειμένου που μελετάμε. Προσπαθώ όλα αυτά που συζητάμε να τα κάνω πράξη, αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρνω. Σε αυτό λοιπόν δεν διαφέρω σε τίποτα από όλους εσάς και η μόνη μου ελπίδα και προσευχή είναι να με χρησιμοποιεί ο δάσκαλός μου ώστε να λέγονται αυτά που θέλει εκείνος να λεχθούν. Και πραγματικά αυτό το
αυτή την παρουσίαση, ας πούμε, τώρα που μου είπες ότι σου ακούστηκε εύγλωτη και ότι είχε ροή, έκατσα να την ετοιμάσω μία ώρα πριν αρχίσουμε, ακριβώς στις 8.30 έκατσα στον υπολογιστή. Αλλά ένιωθα, επειδή ένιωθα ότι είμαι καλά, δηλαδή αυτό έχει πιο πολύ σημασία. Το πώς νιώθω τον εαυτό μου, όχι ότι ξέρω τι θα πω, δεν ήξερα ακριβώς τι θα πω. Διάβασα λίγο την ομιλία του Σουάμι, έφερα τους στίχους στο PowerPoint, αλλά δεν είχα ιδέα για πολλά από αυτά που λέχθηκαν. Αλλά ένιωθα όμως καλά. Γιατί όταν νιώθω καλά, σημαίνει ότι νιώθω ότι υπάρχει μια ισορροπία και μια ηρεμία μέσα μου, η οποία θα επιτρέψει να λεχθούν τέτοια πράγματα που πρέπει να λεχθούν ή περίπου όπως πρέπει να λεχθούν. Και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε και τη συνάντηση σήμερα, παρόλο που δεν είχα έτσι πολύ χρόνο για να προετοιμαστώ. Anyway, σε ευχαριστώ για το positive feedback που λέμε και στο χωριό μας. Ναι, καλό. Και εγώ ευχαριστώ για το... Δηλαδή, ευχαριστούμε, οφείλω να πω, για το πολύ όμορφο μοίρασμα και που μας εξήγησες λίγο παραπάνω για την διαδικασία, ας πούμε, που, δηλαδή την νοητική, πνευματική διαδικασία που μπαίνεις για να κάνεις το μάθημα και να... Anyway, να μοιραστείς, ας πούμε, όλο αυτό. Να πω κι εγώ, επειδή πρώτη φορά παρακολούθησα live, πάντα ακούω τα μαγνητοσκοπημένα, ότι ήταν διαφορετική η ενέργεια και ήταν πάρα πολύ ωραία και χάρηκα που κατάφερα να είμαι live και ελπίζω να είμαι πιο συχνά από εδώ και πέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Νταϊάννα, και που ακούσαμε και τη φωνή σου στο βίντεο. Και να ευχόμαστε να παρακολουθείς και πιο συχνά live. Ναι, το εύχομαι κι εγώ. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, ας κλείσουμε με την προσευχή. Ασάτο μασάκαμαγιά Τάμασόμα ζωτήργαμαγιά Βρίτιορμα αμρετάγκαμαγιά Σάντι, 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 σάμαστα λόκα, σουκινό βαβάντου, σάμαστα λόκα, σουκινό βαβάντου, σάμαστα λόκα, Σουκινό βαβάντου, ΩΜ ΣΑΝΤΗ ΣΑΝΤΗ ΣΑΝΤΗ. Δόξα τω Θεώ. Τέλεια, αγαπητοί μου. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Τα λέμε σύντομα. Α, να πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Προλάβα. Σκεφτόμουν ότι είναι πολύ ωραία συγκυρία να κάνουμε σήμερα συνάντηση, γιατί είναι 28 Οκτωβρίου, που ουσιαστικά... Δεν ξέρω με ποια πρόθεση, πάντως ο Μεταξάς έκανε τον ντάρμα του να αντισταθεί, ας πούμε, στην παράδοση της χώρας. Και είναι ακριβώς αυτό που μιλάει η Γκίτα, που ο Άρτζουνα έπρεπε να μπει στον πόλεμο και να μην το βάλει στα πόδια ή να μην παραδοθεί αμαχητή. Και θεώρησα ότι έπρεπε να κάνουμε σήμερα τη συνάντηση σαν μια από τις τελευταίες ίσως φορές που η χώρα μας έκανε τον τάρμα της. Ήθελα να το αναφέρω.
Αυτά. Επετειακή Ζήσου. λοιπόν η σημερινή συνάντηση. Επαιτειακή έτσι. Αυτά. Καλή νύχτα. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, καληνύχτα.